Στην κούρσα ηγεσία των ΣΥΡΙΖΑ, Είμαι εδώ, λέει ο Στέφανο Κασελάκη, με ανάρτησή του στα social media την παραμονή τη συμπλήρωση ενό χρόνου από την ανάδειξή του σε πρόεδρο του κόμματο. Είμαι και εγώ εδώ, λέει ο Παύλο Πολάκη, που τον καλεί να πούνε καμία σοβαρή κουβέντα. Θέμα χρόνου είναι να προστεθεί στου διεκδικητέ και ο Σοκράτη Φάμελο. Μετά την κότρα για το Ποθενέσχε, ξέσπασε ο πόλεμο τη ανάρτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Η φωτογραφία με την οποία ο Στέφανο Κασελάκη δήλωσε παρόν με τι λέξει Είμαι εδώ και μιλά για δικό του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί αντιδράσει. Κι εγώ εδώ είμαι, απάντησε σχεδόν άμεσα ο Παύλο Πολάκη, ο οποίο επίση με ανάρτηση και φωτογραφία κάλεσε τον Στέφανο Κασελάκη και του συντρόφου του να μιλήσουν πολιτικά. Κι εγώ εδώ είμαι, παρακάτω. Πρώτον, εγώ έχω βάλει υποψηφιότητα, Δεύτερον, θα εγγυηθούμε την ενωτική πορεία σταματώντα τι διχαστικές τοποθετήσει Ένθεν κακήθεν. Οι λογικές λογικέ βλέπουν πίσω από την ανάρτηση Κασελάκι, εσωκοματική του αντίπαλη. Ο δικό του Σέριζα. Θα έλεγα ότι απεχύει και την αντίληψη του πρώην προέδρου yeah. για τον Σέριζα. Η διοκτησιακή αντίληψη. Ένα εγώ πολύ έντονο που καταλαμβάνει ένα όλο είσαι. το χώρο. Τέσσερα στα πέντε στοιχεία νομίζω ότι αφορούν το πρόσωπο Μ, του πρώην Πρόεδρου. Επειδή εμεί εδώ δεν είμαστε και εγώ για να μιλήσουμε για πρόσωπα, ε, για το πρόσωπο, αλλά για πολιτικέ. Mm -hmm. Και πολιτικέ, ξέρετε, δεν μπορούν να χαράσουν μόνο από έναν. θα ανακατέψει πολύ το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Έχει φέρει και άλλε απόψει και θέσει. Και τον παρομοιάζω σαν μια μεγάλη πέτρα που έπεσε στα τα νερά του πολιτικού μα συστήματο και του ΣΥΡΙΖΑ, τα ανακάτεψε. Όποιο νομίζει ότι το κόμμα είναι δικό του, λέγοντα ο δικό μα, ΣΥΡΙΖΑ, ε, δημιουργεί μια κατάσταση ιδιοκτησία ιστορία και είναι και πολύ φρέσκη αυτή που ήρθε. Το τιμό το μήνυμα είμαστε εδώ. Το είμαστε στην πολιτική, αλλά και ιδιαίτερα στην αριστερά, είναι πιο πλούσιο. Είναι πιο πλούσιο. Δεν έχει έναν μόνο. Με επιτηρητική ανάρτηση απάντησε και ο Χρήστο Πύρτζη. Οι εκατέρωθεν βολέ και η ακραία σύγκρουση που έχουν προκαλέσει συναγερμό στην Κουμουνδούρου, που αυτή την περίοδο κατευθύνεται από την πολιτική γραμματεία. Με μια ανακοίνωση προειδοποίηση, το κόμμα κάλεσε τα στελέχη του να βάλουν τα όπλα στη θήκη, σταματώντα τι προγραφέ και τι απειλέ. Ο διχαστικό λόγο και ο λόγο περί προγραφών δεν συνάδουν με τι καταστατικέ μα αρχέ και την ευθύνη των στέλεχων του κόμματο, πόσο μάλλον των μελών τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ω εκ τούτου ο λόγο αυτό δεν είναι υπό οποιαδήποτε συνθήκη αποδεκτό. Όλοι μαζί μα... θα μπορέσετε να είστε την επόμενη μέρα, Όχι κύριε Βλονίτη. δεν το πιστεύω. Ποιοι, ποιοι με ποιου δεν χωράνε, δηλαδή. Θεωρώ ότι έχουν υπάρξει τρει προσωπικέ αντιθέσει που μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να. Είμαστε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Εγώ θεωρώ χρέο μα καθίσουμε την επόμενη μέρα στο ίδιο τραπέζι, ανεξαρτήτω αποτελέσματο. Είτε ε, επανεκλεγεί ο Στέφανο Κασελάκη, είτε ο Παύλο Πολάκη, είτε ε, η τρίτη υποψηφιότητα την οποία αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν αντέχει ο χώρο άλλη διάσπαση. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που μα ενώνουν με αυτά που μα χωρίζουν. Ε, υπάρχει ένα εκρηκτικό κλίμα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία.